Ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι για άλλη μια φορά ταλανίζει την περιφερειακή ενότητα. Εγώ θέλω εκ μέρους της περιφερειακής ενότητας και ιδιαίτερα από τη θέση μου, αλλά και ως Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου και ως Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε αυτούς τους, στον υγειονομικό του ΕΚΑΒ, ο οποίος υπέστη αυτό το τραύμα, διότι δεν είναι μόνο τραύμα σωματικό και ψυχικό, είναι κάτι που βιώνουμε συνεχώς, είναι ένα απόστημα πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό, το οποίο χρειάζεται όλοι μαζί να το σπάσουμε. Είναι ώρα, με βάση τον νέο νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και περίπου ένα μήνα, η δικαιοσύνη να λάβει και αυτή, να μιλήσει και αυτή λοιπόν, και η ελληνική αστυνομία, εφόσον έχει ταυτοποιήσει ποιος είναι αυτός που έχει κάνει, που έχει βιοπραγήσει, να πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε θαύματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσει η δικαιοσύνη και τίποτε άλλο. Το ίδιο είπε και ο Υπουργός πριν από λίγη ώρα σε μια ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν γίνει και άλλες φορές περιστατικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Δεν είναι λίγες οι φορές και το γνωρίζουμε όλοι. Είναι πάρα πολλές οι φορές όπου γίνονται τέτοιες βιοπλαγίες και πράξεις και εντός και εκτός του χώρου του νοσοκομείου, στο προαύλιο χώρο, αλλά και στο κέντρο των τυχών του τμήματος υγιών περιστατικών. Το θέμα είναι ότι γνώστες είμαστε όλοι πια, δεν μπορούμε να κρυφτούμε, και επειδή δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, έτσι και βγήκε και ο νόμος ο τελευταίος, ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός και μιλάει για αρκετά χρόνια φυλάκισης μετά από κάποιο τέτοιο συμβάν. Το άτομο που τραυματίστηκε είναι σε καλή κατάσταση? Επικοινώνησα εγώ μαζί του, είναι σε καλή κατάσταση. Έχει αυτή τη στιγμή ένα άλγος πόνο στον αυχένα από τα χτυπήματα. Οι εξετάσεις του όμως έως τώρα έχουν βγει καθαρές και κρατείται στο νοσοκομείο, στη χειρουργική κλινική, για λόγους προληπτικούς, αλλά και για λόγους πιθανούς, για λόγους προληπτικούς και πιθανά για παρακολούθηση για το 24ωρο. Ευχαριστώ πολύ.